die Wahrscheinlichkeit eines Ausscheidens der Kirchlichen Erfolgsversion gestiegen ist. Ich möchte zum zweiten gerne wissen, ob die Tatsache, dass die Bundeskanzlerin heute Abend in einem Orient fährt, nachdem sie ja gestern dies informiert hat, deutlich macht, dass es noch unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen beiden Ländern, die man heute Abend dann möglichst vereinigen kann, denn sonst braucht man sich ja nicht nochmal treffen. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η παρέταση του κυρίου Βαρυφάκη διευκολύνει την κατάσταση για τη συζήτηση. Η καγκελάριος θα πάει σήμερα στο Παρίσι για να πάει με τον κύριο Αλάντ και αυτό δείχνει ότι και εμείς και η γαλλική κυβέρνηση που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και πολύ αρμονικά σε αρμονική συνεργασία για το θέμα της Ελλάδας θέλουμε να συζητήσουμε παρετέρω για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να αξιολογήσουμε την κατάσταση μετά το δημοψήφισμα και να δούμε ποια θα είναι επόμενα βήματά μας. Αυτό είναι το σήμερα το βράδυ. Όσον αφορά το ερώτημα της Ελλάδος και στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωζώνη, είναι μέλος της Ευρωζώνης, έχει το ευρώ και θα πρέπει η Ελλάς να φερθεί και να συμπεριφερθεί κατά τρόπο που να παραμείνει αυτό έτσι. Μιλήσατε και ρωτήσατε και για τον κύριο Βαρουφάκη. Εδώ δεν πρόκειται, το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα, τα άτομα, πρόκειται για θέσεις, μιλάμε για περιεχόμενα θέσεων, μιλάμε για μια ευρωπαϊκή, για ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα και μόνο αυτό θα πρέπει να μετρήσουμε όταν θα κοιτάξουμε τις μελλοντικές μας συνομιλίες. Ο κύριος Μπούνκερτ έχει το λόγο. Herr Seibert hat die Bundeskanzlerin laut gejubelt, als sie von den griechischen Finanzministers Seibert gehört hat und hat das μας είπε ότι όλοι και οι καγκελάριος, όλοι αυτοί είδαν θετικά την παρέτηση του κυρίου Βαρουφάκη και θα ήθελα να ρωτήσω, η καγκελάριος είναι πρόθυμη μετά από αυτήν την παρέτηση να αναλάβει τις πρωτοβουλίες για ένα επενδυτικό πρόγραμμα για την Ελλάδα και να συζητήσει γι' αυτό και πέραν αυτού αλλάζει η καγκελάριος εν όψη των ταξιδιών που έχει τώρα και των ραντεβού που έχει αλλάζει κάπως την θέση της εις τρόπον ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Dritte Frage, die Bundeskanzlerin ist ohnehin immer im Dienst. Η καγκελάριος παραμένει εν ενεργεία κανονικά και δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για καλοκαιρινές διακοπές της ή οτιδήποτε άλλο. Μιλήσατε για την παρέτηση και προφανώς, αλλά το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα, το θέμα είναι οι θέσεις. Και το τρίτο, είναι το πρώτο σας ερώτημα, ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήταν ποτέ συζητητής με την καγκελάριο, της καγκελαρίου. Για το λόγο αυτό δεν θα ήθελα να ερμηνεύσω ή να σχολιάσω την παρέτησή του. Frau Merkel trifft sich mit Herrn Hollande heute. Von der französischen Seite hört man, dass es jetzt an der griechischen Regierung liegt, neue Vorschläge zu bringen, aber auch an den Gläubiger liegt, über die Schuldentragfähigkeit zu sprechen, und zwar über Reprofiling oder Restrukturierung der Schulden. Sehen Sie das auch so oder ist es nur eine Position von Frankreich und nicht von Deutschland geteilt? Und eine Frage, vielleicht habe ich das verpasst, gab es Gespräche oder einen Versuch von der Kanzlerin mit Herrn Tsipras zu reden seit gestern? Η Καγκελάριος μίλησε με πολλούς ευρωπαίους αρχηγούς. Όταν θα υπάρχουν επιμέρους συζητήσεις θα σας τις αναφέρω. Κατά τα λοιπά γνωρίζετε τις θέσεις μας, γνωρίζετε τη στάση μας όσον αφορά το θέμα του χρέους. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω εδώ.
Νομίζω ότι είναι γνωστή η θέση μας αυτή. Δεν πιστεύω ότι εκεί υπάρχει κάποια αντίφαση, διότι και εμείς λέμε ότι το θέμα είναι τι θα υποβάλει τώρα και τι θα προτείνει τώρα ως προτάσεις για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Είμαστε πρόθυμοι για συζητήσεις. Ihre Position würde ich gerne nochmal zuhören über die Schulden. Sind Sie bereit, darüber zu reden? Ίσως το Υπουργείο Οικονομικών να μπει σε λεπτομέρειες. Ευχαρίστω να το προσπαθήσω. Η θέση μας είναι γνωστή. Την έχουμε επαναλάβει επανειλημμένα. Για μας δεν είναι θέμα το κούρεμα, δεν αποτελεί θέμα συζήτησης και δεν είναι το αντικείμενο που των συζητήσεων μέχρι τις 36. Και για το λόγο αυτό δεν μπορώ να δω ποιο είναι το αίτιο ή η αφορμή να μπούμε πάλι σε μια τέτοια συζήτηση. Εν ώψη και του ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει ακόμα καμία πρόταση και αν τα βλέπω τα πράγματα σωστά, δεν υπάρχει καμία αίτηση για να μιλήσουμε επ' αυτού του θέματος και επ' αυτής της βάσεως. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτό περιλαμβάνει φυσικά και από την πλευρά του Υπουργείου των Οικονομικών του Γερμανικού και μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξία του χρέους, με τη συνολική αξία του χρέους και για τον λόγο αυτό η θέση μας δεν έχει τροποποιηθεί καθόλου στο θέμα αυτό. Εκείνο το οποίο είναι οπωσδήποτε σωστό είναι το γεγονός ότι εάν η Ελλάδα υποβάλει μια αίτηση σχετικό στα πλαίσια του ESM, θα ασχοληθούμε με την δυνατότητα της βιωσιμότητας του χρέους αυτού. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Θα δούμε ποια είναι η χρηματοδοτική ανάγκη της χώρας και οι θεσμοί θα πρέπει και αυτοί να λάβουν υπόψη τους την περίπτωση της Ελλάδας για την σταθερότητα της Ευρωζώνης συνολικά. Το 13 του σύμβασης ESM είναι οι τρεις προϋποθέσεις οι οποίες γράφονται εκεί. Όμως από αυτό δεν μπορεί να συνάγει κανείς ότι οι διαβουλεύσεις θα είναι υποχρεωτικό να πάνε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Την Παρασκευή είπα με σαφήνεια και το θυμάστε για το θέμα αυτό και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι από τη δική μας οπτική γωνία. Η κατάσταση όπως σήμερα παρουσιάζεται δεν είναι συγκρίσιμη, δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη την κατάσταση που φτιάξαμε την συνθήκη και τη συμφωνία του 2012. Was bedeutet die Tür ist immer noch offen? Δεν κατάλαβα καλά. Είστε πρόθυμοι για νέες διαβουλεύσεις ή όχι? Και τι σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η πόρτα? Ότι είναι ανοιχτή η πόρτα για διαβουλεύσεις. Είναι σαφής η απόφαση της ελληνικής του δημοψηφίσματος χθες και λέω ότι δεν υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις για να μπούμε σε νέες διαβουλεύσεις για νέο πρόγραμμα βοήθειας. Ja, ich wollte fragen, ob Sie einfach mal klar erklären können, was der Sinn des Gipfels morgen ist. Ποιο είναι το νόημα της Συνόδου Κορυφής της Αυριανής? Irgendeine Vorstellung hin, was man erreichen will. Τι θέλει κανείς να επιτύχει στα πλαίσια αυτής της Συνόδου ή υπάρχει ανοιχτό θέμα και περιμένουμε τις προσφορές των Ελλήνων, τις σκέψεις των Ελλήνων? Η πόρτα για συζητήσεις είναι ανοιχτή, όπως είπα και προηγουμένως. Τα πάντα εξαρτώνται από τις προτάσεις που θα υποβάλει η ελληνική πλευρά και αυτό σημαίνει ότι βεβαίως ότι η γερμανική κυβέρνηση και οι άλλοι εταίροι είναι ανοιχτοί για το τι θα υποβάλει αύριο ο Έλληνας υπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν για την κατάσταση που επήλθε μετά το αρνητική, μετά το όχι στο δημοψήφισμα. Ich hätte eine Frage an Herrn Jäger oder beziehungsweise zwei. Herr Jäger, wird sich die Finanzplanung
Η μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός οικονομικός θα αλλάξει, διότι ο κύριος Βάιτμαν και ο κύριος Σόιμπλε ίσως ενημέρωσαν για το ότι δεν υπήρξαν κέρδη της Bundesbank, της εκδοτικής τράπεζας της Γερμανικής, και σκέφτεται να υπάρχουν και συμμετοχές στο να συμμετάχει κανείς στα θέματα της Ελλάδος στα πλαίσια των 80 ετών ευρώ. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το σύστημα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, νομίζω δεν είμαι εγώ ο σωστός που πρέπει να ρωτήσετε. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απευθύνεται στη Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή στην Εκδοτική Τράπεζα τη Γερμανική, την Bundesbank. Εγώ δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σχετικώς. Όσον αφορά την χρηματοδοτικό προγραμματισμό της Γερμανίας για το 2019, αυτό, εμένουμε σε αυτό τον προγραμματισμό. Όλοι ζήσατε ότι τον προϋπολογισμό για το 2016 και εκείνον μέχρι το 2019 τον φέραμε στο Κοινοβούλιο και τον εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως, λάβαμε υπόψη μας το περιβάλλον που κάνουμε αυτές τις ενέργειες, και αν προκύψουν συμπληρωματικοί κίνδυνοι για τον γερμανικό προϋπολογισμό τον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα χρόνια, νομίζουμε οι κίνδυνοι αυτοί είναι χαλιναγωγήσιμοι, και για το λόγο αυτό δεν βλέπουμε κανένα λόγο γιατί να ξεφύγουμε από τον προγραμματισμό. Τον οικονομικό, τον οποίο ήδη έχουμε. Κύριε Ζάιμπερτ, όταν λέτε ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα βοηθείας, καταλαβαίνω σωστά ότι δεν υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις ή λέτε ότι δεν υπάρχουν και οι πολιτικές προϋποθέσεις, διότι λέτε ότι οι Έλληνες δεν τήρησαν τη βασική αρχή αλληλεγγύη και ίδιες προσπάθειες. Πιστεύετε ότι μπορούν και πρέπει να δημιουργηθούν νέες προϋποθέσεις για νέο πρόγραμμα βοηθείας? Θα πρέπει οι Έλληνες να αποστασιοποιηθούν από την ψήφο που έδωσαν τώρα οι Έλληνες, ή ποιες προϋποθέσεις πρέπει να δημιουργηθούν? Σε αυτό το δημοψήφισμα είδαμε μια σαφήνεια των Ελλήνων ψηφοφόρων. Η πλειοψηφία δέχθηκε την αρνητική στάση της κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Διότι η ελληνική κυβέρνηση είναι εκείνη που πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία, να πάρει μια απόφαση, να κάνει μια πρόταση προς τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν να δουν τι θα υποβάλει, τι προτάσεις καινούργιες θα υποβάλει η νέα κυβέρνηση και θα τις υποβάλει στους εταίρους τους Ευρωπαίους. Λέτε λοιπόν ακριβώς ότι οι Έλληνες λένε ότι δεν υποκείμεθα πια και δεν δεσμευόμεθα με την αρχική αρχή, άρα τι θα κάνουμε? Δεχόμαστε την απόφαση του δημοψηφίσματος, αλλά η αρχή αυτή είναι η αρχή μέσα της πολιτικής, μέσα στην Ευρωζώνη, όπου σε διάφορες χώρες μέσα στα 5 χρόνια είχαμε πολλές επιτυχίες όταν προσπαθήσαμε να λύσουμε τα θέματα των χρεών άλλων κρατών ακριβώς. Αυτές τις αρχές τις δέχονται όλα τα κράτη. Αυτές οι αρχές έχουν καταγραφεί σε διάφορες συνθήκες και η ελληνική κυβέρνηση τις έχει υπογράψει αυτές τις συνθήκες και τις συμφωνίες, και η Γερμανία εμένει σε αυτές τις αρχές. Αν λοιπόν οι Έλληνες δεν δέχονται αυτή την αρχή και στο μέλλον, τότε είναι κλειστές οι πόρτες για διαβουλεύσεις.
Δεν θέλω να πω να απαντώ σε καταστάσεις, σε προτάσεις με το εάν και τι θα γίνει εάν. Θα πρέπει να δεχθούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, θα πρέπει να περιμένουμε με ποιες προτάσεις θα έρθει η ελληνική κυβέρνηση στις Βρυξέλλες ή αλλού και θα περιμένουμε να δούμε. Ενισχύουμε την αρχή και πιστεύουμε στην αρχή αλληλεγγύη έχει να κάνει άμεσα με την ίδια ευθύνη που αναλαμβάνει κανείς και τις ίδιες προσπάθειες που αναλαμβάνει κανείς και βλέπουμε ότι αυτή η βασική αρχή τα προηγούμενα χρόνια έχει φέρει, έχει οδηγήσει σε σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Η βάση για τις συζητήσεις είναι η συνθήκη του ESM. Μόνο σε αυτή τη βάση είναι δυνατή μια βοήθεια στην Ελλάδα και αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι κάθε βοήθεια προβλέπει μια ιδία βοήθεια, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Κάποιοι από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είπαν ότι από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι και μια απόφαση για το να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Ήταν πράγματι μια απόφαση για αυτό το θέμα? Πιστεύετε ότι θέλει η Ελλάδα να αφήσει να εγκαταλείψει το ευρώ? Ίσως κάτι δεν μπορείτε να μας πείτε αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα, κύριε Γέγκερ, είπατε ότι δεν υπάρχει μια ερώτηση, μια αίτηση προς το ESM μέχρι τώρα. Κατά τη γνώμη μου αποφθήθηκε μια επιστολή προς τον κύριο Ρέκλινγκ, αλλά δεν αποτελεί τυπική αίτηση της Ελλάδος. Ich habe dem hier eigentlich nichts hinzuzufügen, Herr Seibert und Herr Jäger haben die Position der Bundesregierung gerade. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε περαιτέρω. Οι θέσεις της γερμανικής κυβερνήσεως είναι γνωστές. Ο υπουργός σας είπε ότι αυτό ήταν ένα δημοψήφισμα για το ευρώ. Τι συμπεράσματα βγαίνουν από αυτό? Ο υπουργός είπε, και είναι αυτό το οποίο ελέγχθηκε εδώ, ότι υπήρχαν διαφορετικές τοποθετήσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν στο δημοψήφισμα, με το δημοψήφισμα. Και οι αρχές που τώρα εδώ δηλώθηκαν, και σε αυτό αναφέρθηκε ο υπουργός. Τίποτε περισσότερο όμως για αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Ρωτήσατε κατά πόσον η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ή όχι. Υπάρχει ένα γράμμα του κυρίου Τσίπρα προς τον κύριο Ντάιζεμπλουμ της 36ου. Προς τον κύριο Ντάιζεμπλουμ ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και ο κύριος Τσίπρας ζητά τρία πράγματα. Ζήτησε να παραταθεί το τρέχον πρόγραμμα. Το συνέδεσε αυτή την παράταση με το ότι τώρα επιθυμεί η Ελλάδα ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το συνδέει αυτό με το ότι θα γίνουν συζητήσεις για το θέμα του χρέους και όλο το γράμμα τελειώνει με μια πρόταση με την οποία ο κύριος Τσίπρας δηλώνει ότι η Ελλάδα προτίθεται να αποπληρώσει τα χρέη της μόνο όμως σε συνδυασμό με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Η άλλη πλευρά ήταν της γνώμης ότι εδώ υπάρχει μια προφανής αντίφαση και το κατέγραψε αυτό και στην επανδυτική επιστολή του προς τον κύριο Τσίπρα και αυτό οδηγεί τώρα εμάς να λέμε ότι σήμερα η κατάσταση δεν υπάρχει, είναι τέτοια ώστε δεν θεωρούμε ότι υπάρχει τέτοια αίτηση, μια αίτηση η οποία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητος και νομίζω ότι τώρα είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης να επαναλάβει τι ακριβώς θέλει. Eine Frage an Herrn Seibert. Wird denn beim Euro-Gipfel auch eventuelle Notstandshilfen? Στην σύνοδο κορυφής θα υπάρξουν και βοήθειες για να λύσουν οξύτατα προβλήματα ανάγκης για την Ελλάδα ή πώς θα προβούμε εκεί. Δεν μπορώ να πω ποια θέματα θα τεθούν εκεί. Μία
ημερήσια διάταξη ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν την κάνουμε εμείς. Θα πρέπει να σκεφτούμε και θα πρέπει να διερευνήσουμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν για ανθρωπιστική βοήθεια προς τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά με ποια μορφή και αν αυτό αύριο θα παίξει κάποιο ρόλο στην σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, αυτό δεν μπορώ να σας το πω ήδη από σήμερα. Δεν το ξέρω. Θα ήθελα εν όψη των διαφοροποιημένων τοποθετήσεων στο Eurogroup να αναφερθώ στο εξής θέμα. Ανησυχεί η γερμανική κυβέρνηση για την σταθερότητα και την συνοχή στην Ευρωζώνη εν όψη αυτών των ευρωπαϊκών, των διαφορετικών, διαφοροποιημένων αποφάσεων. Και αυτό είναι το αντικείμενο των σημερινών συζητήσεων αλλά και των ευρυνών στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Και θα ήθελα πέραν αυτού να ρωτήσω, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια δήλωση για συζητήσεις οι οποίες τότε υπήρχαν όσον αφορά το Υπουργείο των Εξωτερικών, ποιες δυνατότητες ανθρωπιστικής βοήθειας θα υπήρχαν. Υπάρχει μια εικόνα εάν εκτός από τις βοήθειες που μπορεί να προκύψουν από τις Βρυξέλλες υπάρχουν και κονδύλια από την Γερμανία που θα μπορούσαν να επιλύσουν οξείες καταστάσεις ανθρωπιστικών αναγκών στην Ελλάδα. Ίσως τα επιμέρους Υπουργεία να μπορούν να απαντήσουν σε αυτά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή δεν τίθεται. Θα πρέπει να αντιδράσουμε όταν προκύψει. Το μόνο που μπορώ να επαναλάβω είναι ότι ήταν ένα καλό σημάδι τους προηγούμενους μήνες ότι τα κράτη της Ευρώπης ήταν αποφασισμένα και τα είδα αυτά στα πλαίσια του Eurogroup. Ήταν αποφασισμένα να βοηθήσουν και η γερμανογαλλική αρμονική συνεργασία κατέδειξε αυτή την προθυμία και η Γερμανία πηγαίνει σήμερα στο Παρίσι για να ενισχυθεί αυτή η αρμονική συμφωνία. Μιλάτε για επιμέρους Υπουργεία. Μπορώ να πω αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός στο Tagesspiegel την Κυριακή στο ερώτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας που του ετέθη. Ο Υπουργός είπε, δεν θέλω να αναφέρω εδώ και να δημιουργήσω καταστροφικό σενάριο ανθρωπιστικών καταστάσεων και αναγκών. Θα πρέπει να βρούμε, αποκινούμε την Ελλάδα μια έξοδο από την δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει, η οποία δεν ξεπερνάει τις δυνατότητες της Ευρώπης. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Ζάιμπερτ είναι σωστό. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για το πώς θα βγούμε από την κρίση. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω σωστά ότι δεν βλέπετε κίνδυνο για την συνοχή στην Ευρωζώνη οφειλόμενη στην κρίση την ελληνική. Σωστά το κατάλαβα. Διαπιστώνω ότι η Ευρωζώνη τους προηγούμενους μήνες, και αυτό ήταν μια καλή εξέλιξη, μίλησε με μία φωνή. Οι συνεδριάσεις του Eurogroup το απέδειξαν αυτό. Διαπιστώνω ότι μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας κατέστη δυνατόν να υπάρξει μια καλή συνεργασία και στο μέλλον θα είναι μια καλή συνεργασία και αυτό θα το ενισχύσουμε. Όταν ακούω αυτά τα οποία λέτε, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ή αύριο θα υπάρχει μια σύνοδος κορυφής που θα αποφασίσει κάτι, ή θα κάνει μόνο διαβουλεύσεις. Θα είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Το ερώτημα είναι, πώς βλέπετε εσείς, πώς βλέπει η καγκελάριος, το επίγον του θέματος. Πόσο μπορεί να περιμένει κανείς μέχρι να λάβει μια απόφαση για τα θέματα αυτά. Διότι αν περιμένει, τι περιμένει. Θα υπάρχει αύριο μια εντολή προς τον Υπουργό των Οικονομικών, μια εντολή επί τη βάση αυτών τα οποία θα προτείνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και θα υπάρξει αύριο μια ψηφοφορία κατά πόσον οι προτάσεις αυτές του κυρίου Τσίπρα είναι επαρκής ή όχι. Δεν μπορώ να γνωρίζω με ποιες προτάσεις θα έχει στη βαλίτσα του αύριο ο Έλληνας Υπουργός Πρωθυπουργός. Είπα όμως γιατί εμείς, η κυβέρνησή μας, είμαστε πρόθυμοι για συζητήσεις. Όμως, σύμφωνα με ό,τι ξέρουμε σήμερα και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και σύμφωνα με αυτά που δήλωσε η ελληνική κυβέρνηση, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι προϋπόθεσεις
προϋποθέσεις για να μπούμε στη διαβουλεύσεις για ένα νέο πρόγραμμα βοηθείας. Πόσο επίγον θεωρεί η κυβέρνηση η γερμανική και η καγκελάριος την αναγκαιότητα για μια συμφωνία? Νομίζω ο κύριος Γέγκερ θα συμφωνήσει μαζί μου. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ήθελε να είχε υπάρξει μια συμφωνία το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Το πόσο επίγον είναι τώρα αυτό το θέμα, θα πρέπει πρώτα να το αξιολογήσει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ξέρει καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα της. Θα ήθελα να αναφερθώ στις άμεσες αντιδράσεις των Υπουργών. Μιλήσατε για τον Υπουργό Οικονομικών, για τον Αντικαγκελάριο, για τον Υπουργό Εξωτερικών. Όλοι λένε ότι το μπαλάκι τώρα το έχει η Ελλάδα. Η κριτική του Υπουργού των Οικονομικών όμως ήταν σαφέστερη. Μίλησε για διαβουλεύσεις οι οποίες κόπηκαν. Μίλησε για δύσκολο δρόμο. Ήταν κάτι το οποίο ήταν συμφωνημένο. Ήταν αυτό κυβέρνηση, άποψη κυβερνητική που εκδηλώθηκε μέσω του Υπουργού. Και θα ήθελα πέραν αυτού να ακούσω από το Υπουργείο των Οικονομικών, από τον κύριο Γέγκερ, εάν σήμερα το απόγευμα, στις 16:30, θα έχουμε κάποιο πιο διαφωτιστικό, διαφωτιστική δήλωση από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε. Σωστά λοιπόν, ο Υπουργός μίλησε γι' αυτό και είπε, διατύπωσε αυτό, ακριβώς αυτό το οποίο είπαμε και εδώ, ότι δηλαδή στο δημοψήφισμα και στο ερώτημα για το ναι ή όχι εκδηλώθηκαν διαφορετικές απόψεις και θέσεις. Επίσης είπε, αυτό, ακριβώς αυτό το οποίο εδώ λέχθη, ότι οι διαβουλεύσεις, είναι δύσκολο να φανταστεί διαβουλεύσεις για περαιτέρω βοηθητικά μέτρα. Δεν χρειάζεται να τα εξηγήσω περισσότερα αυτά. Και όσον αφορά την κυβέρνηση και τις θέσεις της κυβερνήσεως, βρισκόμαστε ακριβώς εδώ για να απαντήσουμε τα ερωτήματα για τις θέσεις της κυβερνήσεως. Συμπληρώνω. Όλα αυτά τα οποία λέει ο υπουργός μου στον τύπο σαφηνίζουν και φωτίζουν την κατάσταση, αυτό είναι σαφές. Πιστεύω ότι το ερώτημά σας έχει να κάνει με το ότι θα είναι σήμερα το απόγευμα η συνάντηση στην Βαρσοβία επί τη προτάση και με την πρόσκληση του Πολωνού Υπουργού και μετά υπάρχει και μια συνέντευξη τύπου. Οι Πολωνοί φίλοι μας θα διαμορφώσουν το πώς θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου. Κύριε Ζάιμπερτ, μπορεί να πει κανείς ότι το χθεσινό αποτέλεσμα στην Ελλάδα απέτυχε σε κάποιο βαθμό και η Άγγελα Μέρκελ και πώς αντιμετωπίζει την πολιτική της ήττα? Στο βαθμό βέβαια που το ξέρετε το θέμα και μπορείτε να απαντήσετε. Δεύτερο ερώτημα. Η καγκελάριος έχει ανησυχία ή φόβο για το ότι ίσως θα μπορούσε να μην υποστηρίξει ένα νέο αίτημα ελληνικό για νέο πρόγραμμα βοηθείας. Εάν με ρωτείτε εάν μπορεί κανείς να το πει αυτό το πράγμα, σας λέω ότι δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό το πράγμα και να το ισχυριστεί, αλλά εσείς βγάλετε τα συμπερίσματά σας. Και το δεύτερο ερώτημα, η καγκελάριος λέει πάντοτε ότι ο φόβος δεν είναι καλός σύμβουλος. Σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που παραχωρεί ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου, ο κύριος Ζάιμπερτ, καθώς και ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Γέγκερ. Οι συνεντεύξεις λοιπόν αναφέρονται, η συνέντευξη και η απάντηση στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αναφέρονται στην επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Είναι η Χρύσα Ρουμελή.